Τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπληρώθηκε μάλιστα πριν από 4 ημέρες και ένας χρόνος από τα θλιβερά γεγονότα που συγκλώνησαν την Ιφίλιο, φάνηκαν να κλονίζουν τα θεμέλια της σύγχρονης Αμερικανικής Δημοκρατίας. Μέχρι και σήμερα έχουν απαγγελθεί 727 κατηγορίες, σε 727 άτομα και βέβαια πολλά τα ερωτήματα τα οποία ακόμα ζητούν απαντήσεις. Ένα χρόνο μετά βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα από τα γεγονότα εκεί περιμετρικά του Καπιτολίου των Ηνωμένων Πολιτειών, από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021. Πολλά τα ερωτήματα στα οποία βέβαια όπως είπα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, είναι καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα, καλή χρονιά και για εσάς και για τους τηλεθεατές σας. Κύριε καθηγητά, ένα χρόνο μετά τα τραγικά συμβάντα στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, τι έχει αλλάξει, αν έγιναν σοφότεροι και αν βέβαια η Ευρώπη εκμεταλλεύτηκε προς την θετική κατεύθυνση αυτό το καμπανάκι από την μεγαλύτερη δημοκρατία εντός και εκτός εισαγωγικών. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή είναι κατεξοχήν ερώτηση. Γίναμε σοφότεροι ευρύτερα? Πρακτικά τι συνέβη? Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη. Η εισβολή στο Καπιτόλιο από φανατικούς οπαδούς του Τραμπ, μέλη της ριζοσπαστικής δεξιάς, ακριβέστερα της alt-right, της ακροδεξιάς, την ύψιστη στιγμή της δημοκρατίας, γιατί έχει και μια συμβολική συνδήλωση όλο αυτό, δηλαδή τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων των εκλεκτόρων για να επικυρωθεί τυπικά και από το Κογκρέσο εκλογική νίκη του Biden, συνιστά πέραν από εκτροπή και ένα εγχείρημα ευθείας αφισβήτησης της ίδιας της δημοκρατίας και των θεσμών της. Πρακτικά είναι μια βιογραφική ρήξη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Αμερικής. Και όταν μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για την ισχυρότερη, ρότερη και πλουσιότερη δημοκρατία στον κόσμο. Είχαμε 4 χρόνια διακυβέρνηση από τον Τραμπ, τα οποία τι έκαναν. Εστάλλαξαν σε σημαντικά τμήματα του εκλογικού σώματος μια ρατσιστική ρητορική, δυσανεκτική ρητορική, μια ανορθολογική προσέγγιση που θα τη βρούμε και τη βρίσκουμε μπροστά μας, σύμμικτη με θεωρίες συνωμοσίας και έπληξαν την αξιακή θεμελίωση μιας πολύ σημαντικής δημοκρατίας. Και δεδομένου του ομού βολονταρισμού με τον οποίο κυβέρνησε ο Τραμπ και τη περιφρόνησή του στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, από μια άποψη όπως συμπεριφέρθηκε στις εκλογές και συμπεριφέρθηκε σε 4 χρόνια διακυβέρνησης. Αυτό που έγινε είναι ότι έφυγε μεν ο Τραμπ, όμως λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διακυβέρνηση Biden, αλλά και των back-to-back κρίσεων και στην οικονομία και στην κοινωνία και στη δημόσια υγεία. Έτσι κι αλλιώς και πριν τον Τραμπ, ένα τμήμα του Ρεπουμπλικάνικου κόμματος και το ίδιο το κόμμα, θα έλεγα, είχε στραφεί προς τα δεξιά, περαιτέρω προς τα δεξιά. Ο λεγόμενος τραμπισμός φαίνεται ότι έχει μείνει και το βλέπουμε σε μια σειρά από δημοσκοπήσεις στα ποιοτικά στοιχεία στην Αμερική, σε σχέση δηλαδή με ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που έχει πια οριστικά στραφεί στην alt-right και συνεχίζει να πιστεύει, να διακινεί θεωρίες συνωμοσίας, αμφισβητώντας αξιακούς πυλώνες της δημοκρατίας. Η ολιγορία που έχει επιδείξει ο πρόεδρος Biden και το γεγονός κατά πολλούς ότι δεν τα έχει πάει και τόσο καλά σε αυτόν τον ένα χρόνο, έχει παίξει ρόλο σε αυτή τη διαχείριση του κλίματος, της νοοτροπίας, της φιλοσοφίας με το βλέμμα προς τα δεξιά? Βέβαια, έχει παίξει ρόλο από ποια άποψη? Πράγματι, η εικόνα που υπάρχει, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει και σε μερικά πράγματα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, δεν είναι μια τελείως αποτελεσματική διακυβέρνηση. Και ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει πάντα αυτό το πολύ σύνθετο ότι χρειάζονται τη μέρημνα του κράτους, αναφέρομαι σε μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος. Απ' την άλλη μεριά είναι δύσπιστη με το λεγόμενο μεγάλο κράτος. Σε αυτές τις ισορροπίες και με δεδομένη την κληρονομία, την απεχθή κληρονομία του Τραμπ, πρέπει να προηγηθεί ο Biden με μια αντιπρόεδρο η οποία αμφισβητείται πάρα πολύ, με ένα δημοκρατικό κόμμα που δεν είναι ενίοτε συντεταγμένο. Όλα αυτά μαζί τι κάνουν? Είχε προδιαμορφωθεί ένα ρεύμα επί Τραμπ. Προ-Τραμπ ενισχύθηκε και φαίνεται ότι παραμένει. Το άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε, που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μια σειρά από τακτικές που επιστράτευσε ο Τραμπ, δηλαδή προσχηματικά διλήμματα, τακτική του διχασμού, διαφορική διαμοιρασμή, είχε επενδύσει πάρα πολύ. Τους βλέπουμε όλο και συχνότερα σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα
δεδομένου και ενός κοινωνικού αυτοματισμού που αναδύεται και ενός μηχανισμού ταύτισης, ειδικά σε τμήματα του εκλογικού σώματος που κατεξοχήν ενδιαφέρουν ακροδεξίους και εθνικιστικούς κομματικούς σχηματισμούς. Δηλαδή, η γενική ιδέα εκείνου του μοναδικού ντουερ που λύνει τα προβλήματα χωρίς πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους θεσμούς και μπορεί να είναι αποτελεσματικός ως αυτό, ένας τίτλος που είχαν βγάλει για την επιστροφή του Strongman, οι Times. Είναι μια ιδέα η οποία είναι διάχυτη και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι υπάρχουν δημοκρατικά εκλεγμένοι ηγέτες, οι οποίοι κυβερνούν όλο και λιγότερο δημοκρατικά, οι οποίοι φτάνουν στους θεσμούς στα όρια τους. Βλέπουμε τι γίνεται στις περιπτώσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Ναι. Αλλά αυτές είναι οι περιπτώσεις οι οποίες, αν μου επιτρέπετε, φωνάζουν περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, γιατί αν γυρίσουμε γύρω-γύρω στα του οίκου μας, της Ευρώπης εννοώ, θα δούμε ότι επαναρθρώνεται μια αμφισβήτηση της ίδιας αξιακής θεμελίωσης της δημοκρατίας με νεόδμητους οικονομικούς εθνικισμούς ή οικονομικούς πατριωτισμούς, όπως λέει η Λεπέν, με την αναδιαμόρφωση εθνικών ρομάντζων, δελεαστικών εθνικών ρομάντζων, και παράλληλα το άλλο που επισυμβαίνει και το έχει αναδείξει η Τζένιφερ Σίλβα το 2013 στην Αμερική, αλλά ισχύει και για την Ευρώπη, είναι η ανάδειξη ενός hard and self, ενός βαθμιαία σκληρινόμενο αυτού ως προϊόν της βίαιης εξατομίκευσης που επέφερε η παγκοσμιοποίηση. Αν γυρίσουμε λοιπόν γύρω-γύρω στην Ευρώπη και ξεκινήσουμε από την Αυστρία και το Κόμμα των Ελευθέρων, πάμε στη Γερμανία, το AfD, το οποίο ξαναμπήκε δεύτερη φορά στο Κοινοβούλιο, και αυτό είναι βιογραφική ρήξη στην ιστορία μιας χώρας που είχε καθαρίσει με το παρελθόν της, και ξαφνικά ένα κόμμα που έχει νεοναζιστικές ρίζες μπαίνει έστω και με κατά τη μικρότερα ποσοστά δεύτερη φορά στο Κοινοβούλιο, που όπως ξέρουμε το κατόφλι εκεί είναι 10%, 10,3% πήρε στις τελευταίες εκλογές. Αν δούμε την ισχύ που επισορεύει η ακροδεξιά στη Γαλλία, γιατί ναι, μεν δεν φαίνεται η Μαρί Λεπέν να μπαίνει στο δεύτερο γύρο, δεν φαίνεται να μπαίνει και ο Ζεμούρ, ο οποίος επίσης είναι ακροδεξιός, αλλά γιατί διασπώνται στην ουσία στα δύο οι ψήφοι της ακροδεξιάς, θα μπει μάλλον με βάση τη δημοσκοπήση συντηρητική Βαλερή Πεκρές. Αν δούμε στη Σουηδία, που δεν θα το περιμέναμε, τους Σουηδούς Δημοκράτες και την σημαντική ισχύ που επισόρευσαν στις εκλογές του 2018, ναι. Αν πάμε στην Ολλανδία, στο Κόμμα των Ελευθέρων, επίσης ακροδεξίους, την κυβέρνηση της Σλοβενίας με εθνικιστική και αντιμεταναστευτική ατζέντα του Γιάνσα. Αν δούμε το τι πραγματικά συνέβη στην Πολωνία με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, είχε προοικονομηθεί κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Ήδη από το 2015, όταν έφερε η κυβέρνηση και πέρασε από το Κοινοβούλιο μια απόφαση που πρακτικά της επέτρεπε να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Μα τι σημαίνει αυτό? Ότι πρακτικά έχουμε απόφαση Κοινοβουλίου, ναι, το οποίο αιρεί τη διάκριση των εξουσιών. Αν λοιπόν τα δούμε όλα αυτά, δεν είναι μόνο Όρμπαν. Επίσης, ποια είναι η πέμπτη ευρωομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύναμη? Μα το Κόμμα της Ταυτότητας και της Δημοκρατίας, που δεν έχει καμία σχέση με τον τίτλο του, τουλάχιστον με το δεύτερο μέρος, το οποίο συντίθεται από ευρωβουλευτές 9 χωρών, μέσα στους οποίους είναι το AfD, είναι η Λέγκα του Σαλβίνη, που την είδαμε όταν κυβέρνησε στην Ιταλία, συγκυβέρνησε στην Ιταλία, είναι μέσα το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν. Με τούτα και τούτα, βλέπουμε μια επικίνδυνη ελκυστικότητα ενός συνδυασμού ευρωσκεπτικισμού, αντιευρωπαϊσμού, για να είμαστε ακριβείς, ναι, οικονομικού εθνικισμού και αναγωγισμού και δυσανεξίας. Έρευνες που έχουμε ανά την Ευρώπη, κλίμακες δυσανεξίας ανεβαίνουν. Όλα αυτά αμφισβητούν θεμέλια της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αν τώρα συμπεριλάβουμε και όλο αυτό που συμβαίνει με τη διακίνηση των fake news, ειδικά μέσω των social media. Εκεί θα πήγαινα, κύριε καθηγητά, αν κάποια στιγμή πρέπει να εστιάσουμε και στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά βέβαια και σε παραδοσιακά μέσα ΜΜΕ και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε επίπεδο Ευρώπης. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί συνήθως πράγματι, και καλά κάνουμε, εσχάτως και ερευνητικά εστιάζουμε στα social media, στα οποία υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός ελευθερίας, αλλά και ένας μεγάλος βαθμός απροϋπόθετης διακίνησης ψευδών ειδήσεων, θεωριών συνωμοσίας και ανάπτυξης ανορθολογικών απόψεων που εκβάλλουν και σε πρακτικές. Αν τα συνδυάσουμε λοιπόν με τον αυξανόμενο ρηματικό βολονταρισμό, που αμφισβητεί, όπως είπα και προηγουμένως, την αξιακή θεμελίωση ιδέας της δημοκρατίας, δεν μπορούμε να μείνουμε όμως μόνο εκεί. Υπάρχουν και τα λεγόμενα πιο συμβατικά μέσα, όπως το Fox στην Αμερική, που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην άνοδο του Τραμπ, όπως και μέσα ενημέρωση, συμβατικά μέσα ενημέρωση, επιτρέψτε με τον όρο, παραδοσιακά δηλαδή, και στην Ευρώπη, που δίνουν χώρο άλλο με την έννοια της έκφρασης μιας άποψης και της αποδόμησης με ορθολογικούς όρους αυτής,
και άλλο της κατήσχησης μιας ανορθολογικής ατζέντας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ανορθολογισμός είναι εχθρός της δημοκρατίας. Το λέω ρητά, αυτή είναι η αξιολογική μου κρίση, πάντως είναι εχθρός της δημοκρατίας. Όσο λοιπόν νομιμοποιείται, και δεν αναφέρομαι στην εκφορά του, αναφέρομαι στην ελκυστικότητα και στη συχνά ανεπιτυχή αποδόμησή του, είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν τώρα πάμε και συνδυάσουμε όλα αυτά με την απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης που τη βλέπουμε, ειδικά στις νεότερες γενιές αλλά και στις μεγαλύτερες, συνολικά στο δυτικό κόσμο, και η οποία έχει τις ρίζες της στην ενδυνάμωση των ανισοτήτων, στο κοινωνικό κόστος των συνεχόμενων κρίσεων, ναι, στην απουσία αποτελεσματικών αντιπροτάσεων στην κατεύθυνση ενός αναδυναμητικού πραγματισμού, ώστε να μην αισθάνονται πάρα πολλοί άνθρωποι παρείες ενός συστήματος το οποίο πολύ εύκολα μετά θα πάνε να αμφισβητήσουν. Και δεν είναι το πρόβλημα η αμφισβήτηση, το πρόβλημα είναι ο ανορθολογισμός ως, αν θέλετε, κύρια ατζέντα της αμφισβήτησης. Αν λοιπόν όλα αυτά συνδυαστούν μαζί, τι δημιουργούν? Δημιουργούν ένα κλίμα, επιτρέψτε μου τον όρο, και με ξέρετε, δεν κινδυνολογώ, ναι, απειλής εκ των έσω στη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι ένα πολύτιμο κεκτημένο, είναι και μια μεγάλη κατάκτηση και απαιτεί συνεχή εγρήγορση από όλους μας, ειδικά σε μια περίοδο και γενίκευση της έντασης αντικοινοβουλευτικών αντιλήψεων, αλλά και γενίκευση της ανεξίας, συγχρόνως με μια κρίση νομιμοποίησης και αντιπροσώπευσης. Μάλιστα. Αναφερθήκαμε στη στάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ εντός και εκτός Αμερικής. Προϋπήρχε ένα κενό, ωστόσο, πριν λάβουν χώρο τα συγκεκριμένα μέσα να εκφέρουν άποψη και να τοποθετηθούν δημόσια για τις εξελίξεις στο Καπιτόλιο. Υπήρχε ένα κενό από την όχι και τόσο ηχηρή παρέμβαση πολιτικών φορέων τόσο μέσα στην Αμερική όσο και εκτός. Υπήρξε μια ολιγορία πολιτικών φορέων. Βεβαίως, και υπήρξε μια λιγορία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί να βλέπουμε τα πράγματα ολιστικά. Όταν ίδρυσε ο Έλλης το Fox, ο Μέρντοκ το ίδρυσε, αλλά ο Έλλης το δημιούργησε, είχε πει ότι δεν θέλω να δώσω φωνή σε όλους, θέλω να δώσω φωνή σε εκείνους που αισθάνονται ότι δεν έχουν φωνή, γιατί έχουν απομονωθεί από τις φιλελεύθερες ελίτ. Η απόσταση μεταξύ ενός λόγου που συχνά είναι αξία κάθε μελιωμένος, είναι ορθολογικός, είναι πλουραλιστικός και με όρους πολιτικής ορθότητας, αλλά εκφέρεται με τρόπο που δεν μεγιστοποιεί την αποβλεπτικότητα της εκφοράς, αλλά απλά κουνάει το δάκτυλο απέναντι σε άλλα στρώματα που, όπως είπα και προηγουμένως, αισθάνονται ή και καθίστανται παρείες ενός συστήματος. Φτώχεια, ανεργία, ανισότητες. Όταν λοιπόν δεν φτάνει ένας τέτοιος λόγος και δεν εκβάλλει και σε συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές εντυπράγμαση που να επιτρέπουν στον άλλο να ενσωματωθεί, τότε ας μην αναρωτιόμαστε γιατί αυτός ο χώρος έχει αρχίσει και καλύπτεται από αυτούς που δεν θα θέλαμε να έχει αρχίσει. Σωστά, να καλύπτεται. Σωστά. Κύριε Καθηγητά, να κλείσουμε και με ένα σχόλιο αναφορικά με τοποθετήσεις στα τελευταία 24 ώρα υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν. Συγκεκριμένο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Σακάρ, χτύπησε τύμπανα πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα, όπως είπε, διανοηθεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Πού το πηγαίνει η Τουρκία? Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αν έχω δύο λεπτά, θα προσπαθήσω να. Βέβαια, βέβαια, κύριε καθηγητά. Είναι σαφές, όπως πολύ σωστά το επισημαίνετε, ότι η Τουρκία έχει κλιμακώσει σε ρητορικό επίπεδο κυρίως τις προκλήσεις της με εμπριστικές δηλώσεις πια, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία. Δεν μιλάει πια μόνο για ΟΟΤ και θαλάσσιες ζώνες. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε ελληνικά νησιά με προσχήματα τύπου στρατικοποίησης και εξοπλισμού τους, ο οποίος είναι εντελώς εύλογος όταν απειλούνται και όταν είναι ανοιχτή απειλή πολέμου. Αμφισβητεί δηλαδή την ίδια μας την εδαφική ακεραιότητα, όλο το καθεστώς Ερντογάν, δύο-τρεις φορές τη μέρα, επισία ανοιχτά την απειλή του πολέμου, αφήνοντας ανοιχτό λοιπόν και το ενδεχόμενο μιας εκ νέου στρατικοποίησης κρίσης. Ξέρουμε ότι η Τουρκία έχει ένα επιθετικό αναθεωρητισμό. Η Τουρκία είναι από παλιά αναθεωρητική χώρα, έχει γίνει πιο επιθετικός ο αναθεωρητισμός της. Τώρα πια έχει συναρτηθεί και με ένα επικίνδυνο νεοοθωμανικό δόγμα που νομιμοποιείται με τη σειρά του από το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο είχε ενδυναμώσει ο Ερντογάν. Η Τουρκία αυτοπροσλαμβάνεται ως περιφερειακή υπερδύναμη και θέλει να αναδειχθεί επικυρίαρχη στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα έχει ένα διακύβευμα όχι μόνο ενεργειακό αλλά και γεωπολιτικό. Τι κάνει? Προβάλλει τον εαυτό της ως αξιόπιστη απειλή, με ένα μήνυμα με πολλούς παραλήπτες, όχι μόνο στην Ελλάδα,
κλιμακώνοντας όλη αυτή την επιθετικότητα, γιατί περί επιθετικότητας, ανοιχτής επιθετικότητας πρόκειται, νομίζω ότι αντιδρά πρώτον το κρατούμενο, αντιδρά στην ένταση που στην ίδια προκαλεί η αναβάθμιση, η περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη πολύ σημαντικής μας αποτρεπτικής ισχύως με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τις σημαντικές συμφωνίες που έχουμε αμυντικής συνεργασίας, μην ξεχνάτε ότι με την Γαλλία πια έχουμε και συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Βλέπετε ότι, για παράδειγμα, τις αμερικάνικες βάσεις, τις νέες αμερικάνικες βάσεις εκλαμβάνει ως απειλή προς αυτήν, αντιδράσεις περιφερειακές και διμερείς μας συμμαχίες. Δεδομένης τώρα και της κατάστασης στο εσωτερικό της Τουρκίας, με την κατάρρευση της οικονομίας, με την πρώτη φορά που Ερντογάν μετά από δύο δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας κινδυνεύει να χάσει εκλογές. Μάλιστα, οπότε υπάρχει μια βάση σε αυτή την αντίδραση και στην κλιμάκωση της Τουρκίας. Ναι, αλλά ενεργοποιεί τα ανακλαστικά του υφιστάμενου εθνικιστικού παρεξουσμού σε ένα κομμάτι μεγάλο της κοινωνίας. Άρα εμείς όμως δεν πρέπει να το εκλάβουμε μόνος μια εξωτερήκευση κρίσης. Ίσα ίσα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να μην εφησυχάσουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι στρατηγική έχει στο νου του το καθεστώς Ερντογάν σε ένα ρευστό, αυξανόμενα ρευστό και πολυπολικό διεθνές περιβάλλον. Απ' την άλλη μεριά και η Τουρκία, ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι υποπίεση. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι απομονωμένη απολύτως. Είναι όμως υποπίεση και παράλληλα έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και υπερεκτιμά τη δική της ισχύ. Πού θα καταλήξει όλο αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί, επιβάλλει όμως απόλυτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ανάλυση σας. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το ξέρετε ότι είναι χαρά και τιμή μου να μιλάω μαζί σας. Δική μας χαρά. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, να είστε καλά.